Το σκάω. Θα ξεκινήσω με ένα θέμα που έχει συγκλονίσει όλη τη χώρα. Όλη τη χώρα, Κώστα. Το γάμο, λέμε τώρα, της Σπυριδούλας Καραμπουτάκη. Πίσω από το πιάνο βλέπουμε το ζευγάρι, ο ραβωνιαστικός Σπυριδούλας, ρε παιδιά, πώς λέγεται? Αποστόλης τι? Ο Αποστόλης Σπυριδούλας, σε πάση περιπτώσει. Για θέλω να μπει λίγο αυτή η εξαιρετική ομάδα, ένα χειροκρότημα για την ομάδα. Θέλω λίγο να πάρω αυτό το προφίλ, να δω κάτι. Θέλω να μου πείτε τι σας φαίνεται περίεργο. Ότι δηλώνει δημόσιο πρόσωπο ή ότι δεν υπάρχει ούτε μία φωτογραφία με τη Σπυριδούλα, ξέρετε, τη μέλουσα γυναίκα του? Και τα δύο. Λογικό. Ο Αποστόλης λοιπόν δημόσιο πρόσωπο. Έκανε κάποιο story, να το δούμε παρακαλώ πάρα πολύ. Έκανε κάποιο story. Ζούμε την εποχή που όλοι ξέρουν για σένα χωρίς να ξέρουν εσένα. Πολύ καλό, πολύ φιλοσοφημένο, υπέροχο. Μπράβο στον Αραβωνιάρη, μπράβο. Εδώ που τα λέμε, το παιδί μπορεί να έχει και δίκιο, δεν τον ξέρουμε και δεν ξέρουμε και τίποτα για αυτό. Τι ύψος έχει να πεις, πόσα κιλά είναι αυτή τη στιγμή, τι νούμερο παπούτσι φοράει, τι ζώδιο να είναι, Ταύρος, Κρυός, εγώ, Κύρος, Ιχθύς, ποιος ξέρει. Αφού έχει παράπονο το παιδί και θέλει να τον γνωρίσουμε, εγώ να τον φωνάξουμε εδώ. Ταύρος του πάει, έχει αυτό το βλέμμα. Πολύ ωραίος. Να μην ξέρουμε, ρε παιδί μου, μόνο για εκείνον, για να ξέρουμε και εκείνον. Πρόκαλο! Τον αραβωνιαστικό της Σπυριδούλας να έρθει εδώ να γνωριστούμε. Δεν θέλουμε. Πάντως εγώ στη θέση σας, παιδιά, με αυτά που βλέπω τώρα, δεν θα έκανα γάμο.